Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και απόψε στην Πατριδογνωσία. Ένα ταξίδι ιστορικής μνήμης και εθνικής αυτογνωσίας. Σημερινό σταθμό στο ταξίδι μας, θέματα που αφορούν το Βυζάντιο. Και συγκεκριμένα θα ανοιχνεύσουμε τις ρίζες της σύγχρονης Ευρώπης. Και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται κατά καιρούς είναι Βυζάντιο ή Καρλομάγνος. Κοντά μας σήμερα έχουμε την τιμή, την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Μάνο Χατζηδάκη, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα. Μάλιστα, στα χέρια μου έχω ένα καταπληκτικό, θα λέγα, είναι η προσωπική μου εκτίμηση, βιβλίο του, «Ο Αυτοκρατορικός Ελληνισμός, 324 έως 1081 μετά Χριστό». Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και δική μου τιμή. Χαρά μας. Και μπράβο και για την τρομερή προσπάθεια την οποία κάνετε. Να είστε καλά. Την Πατριδογνωσία την ξαναβάζουμε στο κάδρο, όπως είπαμε. Εμείς οι παλιότεροι γνωρίζουμε. Έτσι πρέπει. Και έχουμε πολλά ακούσματα και πολύ γλυκές μνήμες από την Πατριδογνωσία ως μάθημα. Και θέλουμε να την ξαναβάλουμε, όπως είπαμε, στο κάδρο. Είναι γεγονός, κύριε Χατζηδάκη, ότι γνωρίζουμε λίγο πολύ περισσότεροι σύγχρονοι Έλληνες ότι η λέξη Ευρώπη είναι μια ελληνική λέξη, έχει ρίζες. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Καλά, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Το ξέρουν, το αναγνωρίζουν όλοι. Όπως και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν αφισβητείται, θα μας τα πείτε εσείς βεβαίως, απλώς βάζω εισαγωγικά το θέμα. Κανείς δεν αφισβητεί ότι αυτό που λέμε δυτικός πολιτισμός έχει τρεις πυλώνες, έτσι. Είναι η αρχαία ελληνική γραμματεία, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, το πούμε καλύτερα. Ο Πολ Βαλέρη, ο ποιητής, το διατύπωσε, αλλά το υιοθέτησαν και όλοι οι επιστήμονες και όλοι οι θεμελιωτές αυτού που θέλουν να αποκαλούνται, αυτοί που θέλουν να αποκαλούν ευρωπαϊκός πολιτισμός πλέον. Κανείς δεν το αφισβητεί, λοιπόν. Πλέον έχουν αρχίσει κατηρύγματα, διότι δεν τα τηρούν. Αλλά εκεί, οι πρώτοι οι οποίοι θεμελίωσαν τα τρία συστατικά στοιχεία τα οποία θέλουν να λένε ότι πρέπει να αποτελούν την Ευρώπη τη σύγχρονη, του σήμερα, είτε ενωμένοι είτε όχι, είναι αυτοί οι τρεις πυλώνες. Στηριζόμεθα, λέει, στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα, το ένα, στηριζόμεθα στον χριστιανισμό, και στηριζόμεθα και στο ρωμαϊκό δίκαιο, μάλιστα, το οποίο απετέλεσε την κρατική έκφραση και την κρατική διαμόρφωση των συγχρόνων δυτικών κρατών. Μάλιστα. Τα σύγχρονα, δηλαδή, δυτικά κράτη, η σύγχρονη Ευρώπη, σου λέει, στηριχθήκαμε στην αναγέννηση η οποία δημιουργήθηκε με τη γνώση μας περί της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και γραμματείας, στον χριστιανισμό, το 90% των κρατών της Δύσεως είναι χριστιανικά, άρα ο χριστιανισμός, και τρίτον, όλη τους η κρατική διοργάνωση στηρίχθηκε στο ρωμαϊκό δίκαιο. Αλλά ποιος διαμόρφωσε αυτούς τους τρεις πυλώνες, εδώ είναι το ερώτημα, διότι παρότι έκαναν αυτό, παρότι γύρισαν και είπαν ότι αυτοί οι τρεις είναι οι πυλώνες, ξαφνικά οι ιστορικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστορία ξεκινάνε, στην ιστορία που έβγαλαν ως ιστορία της Ευρώπης, ξεκινάνε τη σύγχρονη Ευρώπη με το καρλομάγνιο μόρφωμα. Ότι δηλαδή ο πατέρας της Ευρώπης, ο Pater Europae, όπως το λένε λατινικά, είναι ο Καρλομάγνος. Τι δουλειά έχει ο Καρλομάγνος με αυτούς τους τρεις πυλώνες? Ας το εξετάσουμε, λοιπόν. Αυτός είναι και ο λόγος που σας έχουμε σήμερα. Βαθύς γνώστης είστε, γνωρίζουμε, της βυζαντινής ιστορίας ως ιστορικός ερευνητής. Έχετε και σπουδές βεβαίως πάνω στις κοινωνικές επιστήμες και στη διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά εδώ... Αλλά η ιστορία είναι το πάθος, και προτιμώ να λέω ότι χαίρομαι που δεν είμαι ναι, ιστορικός εξ επαγγέλματος. Δηλαδή, ο επαγγελματίας ιστορικός είναι αυτός επί του οποίου αγγέλουν. Δηλαδή αυτός ο οποίος επαγγέλλεται. Αυτόν τον οποίο του λένε τι να πει. Από το Μέγα, λοιπόν, Κωνσταντίνο έως την Άνω των Κομινών. Ενώ ο ερασιτέχνης είναι ο εραστής της τέχνης. Είναι αυτός ο οποίος αγαπάει αυτό που κάνει και δεν έχει κανέναν εντολοδόχο από πίσω να του λέει. Κοντά μας, λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης για να απαντήσει στο ερώτημα Κάρλο Μάγνος, έτσι, ή Βυζάντιο. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σαφές, όπως ξεκινήσαμε από την αρχή, ότι ας τα πάρουμε από την αρχή. Είναι αυτοί οι τρεις πυλώνες. Έχουμε, λοιπόν, τον πρώτο πυλώνα. Από τη στιγμή που ιδρύεται η Κωνσταντινούπολη το 324 από τον Μέγα Κωνσταντίνο, στην ουσία, όπως έλεγε και ο Μέγας και Άγιος Ιωάννης Δούκας, ο Τρίτος Δούκας Βατάτζης,
κληρονομήσαμε εμείς οι Έλληνες, δηλαδή το γένος ημών των Ελλήνων, κληρονόμησε τη ρωμαϊκότητα, η οποία μεταβιβάστηκε σε μας από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Με τη μεταφορά της πρωτεύουσας. Με τη μεταφορά της πρωτεύουσας, δεν είναι απλά η μεταφορά της πρωτεύουσας, η μεταφορά της πρωτεύουσας σηματοδοτεί. Τη μεταφορά από μια λατινική πόλη σε μια καθαρά ελληνική πόλη, το αρχαίο ελληνικό Βυζάντιο, και με την κατάρρευση του δυτικού τμήματος της πάλε ποτέ ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το 410 και ιδίως το 475, έχουμε πλέον στην συντάφτιση της επικρατείας αυτού που αποκαλούμε Βυζάντιο, αυτού που ήταν επικαλείτο τότε Ρωμαίων Βασιλεία ή Ρωμανία, τη συντάφτιση με την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι πλέον όλος ενοποιημένος κρατικά ο ελληνικός και ελληνιστικός κόσμος. Έχουμε Νότια Ιταλία, Σικελία, από το Δούναβι όλη η Χερσόνησος του Έμου, μέχρι και την κυρίως Ελλάδα, Θράκη, Μακεδονία, Ανατολική Θράκη βέβαια, όλη η Μικρασία, Καπαδοκία, Πόντος, όλοι οι λαοί της Μικράς Ασίας, οι οποίοι έχουν ήδη εξελινιστεί, Καρυκοί, Φρυγικοί, Λιδικοί, δεν υπάρχουν πια, όλοι μιλάνε ελληνικά, ήδη πριν την είδηση, από τα ελληνιστικά χρόνια μιλάμε τώρα. Και έχουμε και τη Συρία, Παλαιστίνη, Αίγυπτο, η οποία είναι η παλαιά ελληνιστική Ανατολή, από το κράτος των Σελευκίδων. Όλη αυτή η επικράτεια, η οποία με τον θάνατο του Αλεξάνδρου είχε διασπαστεί στα ελληνιστικά βασίλεια, τα οποία καταβρόχθησε πολύ εύκολα η Ρώμη, ξαναγίνονται, γι' αυτό και έλεγε πολύ ωραία ο Χέρμπερτ Γουέλς, αν θυμάμαι καλά, ότι στην ουσία η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ρωμανία, η Βυζάντιο, είναι κάτι παλαιότερο ακόμα και από τη Ρώμη, είναι η ανανέωση στις παραδόσεις του Αλεξάνδρου, είναι η αναβίωση της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου, με επιπρόσθετο όμως ομογενοποιητικό παράγοντα τον χριστιανισμό, ο οποίος δίνει μια κεντρική ιδεολογία που τα ελληνιστικά βασίλεια δεν την έδωσαν, δεν μπορούσαν να τη δώσουν, έκαναν το συγκριτισμό των θρησκειών, πρέπει να το πούμε αυτό, και για αυτούς οι οποίοι είναι φανατικοί λάτρες της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Αρχαία ελληνική θρησκεία που νομίζουν ότι το Βυζάντιο την κατέστρεψε, δεν υπήρχε τότε επί αιώνες. Έχουν πρότυπο ότι υπήρχε η αρχαία ελληνική θρησκεία όπως την ξέρουν ότι υπήρχε τον 5ο π.Χ. αιώνα, τον 4ο μετά Χριστό αιώνα. Έχουν ξεχάσει ότι έχουν μεσολαβήσει ο θρησκευτικός συγκριτισμός και η θεοκρασία και έχουν δημιουργηθεί εξαμβλώματα και τερατουργήματα όπως ο Σέραπης, ενώσεις Ελλήνων θεών με Αιγύπτιους, Μαγκανίες, ανατολικές θεωργίες, ο νεοπλατωνισμός πλέον έχει μπει μέσα ένας ανατολικός μυστικισμός, η Ακαδημία των Αθηνών πλέον η Πάλε Ποτέ είναι μέσα Κάρες, Φρίγες, Ανατολίτες, δεν είναι καν Έλληνες. Δηλαδή έχει ξεφύγει, δεν υπάρχει πια, έχει φθαρεί και πλέον παλεύει η ανθρωπότητα. Όχι, έχουν ξεπεραστεί οι παλιές, οι αρχαίες θρησκείες και φυσικά και οι ελληνικοί. Και εκείνη την εποχή που ο Κωνσταντίνος υιοθετεί τον χριστιανισμό στην ουσία, δεν τον επιβάλλει, τον υιοθετεί. Τον επιβάλλει ο Θεοδόσιος. Τον υιοθετεί και δίνει την ανεξιθρησκεία και στην ουσία τίνει προς τον χριστιανισμό με το εν τούτο νίκα. Και το κάνει διότι υπάρχουν τρεις επικρατούσες πλέον θρησκείες, ο Μηθραϊσμός, ο Ζωράστρισμός και ο Χριστιανισμός. Δεν υπάρχουν πια η αρχαία ελληνική θρησκεία. Ήδη δε όταν το κάνει αυτό, όλη η Μικρασία, όλος ο Πόντος, το μεγαλύτερο κομμάτι της Θεσσαλίας, ένα μικρό κομμάτι της Πελοποννήσου, όλη η Μακεδονία, όλη η Θράκη, δηλαδή οι περισσότεροι και τα νησιά του Αιγαίου έχουν ήδη εκχριστιανιστεί. Οι Έλληνες έχουν χάσει ήδη από τον 1ο και 2ο και 3ο αιώνα μετά Χριστόν την πίστη τους προς την αλλίωση της παλιάς πατρώας, όπως την αποκαλούν, θρησκείας, και έχουν ήδη στρεφεί προς τον χριστιανισμό. Ξέρει λοιπόν ότι έχει πλέον μεταβιβάσει το κράτος του σε μια ελληνική πρωτεύουσα, με έναν καθαρά ελληνικό ή ελληνογελή ή εξελληνισμένο πληθυσμό ως επικράτεια, στον οποίο η πλειοψηφία είναι χριστιανή. Και συνεπώς στηρίζεται σε δύο πυλώνες για να δημιουργήσει αυτό το νέο κράτος, το οποίο συνεχίζει να αποκαλείται ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αλλά είναι κάτι διάφορο, διότι είναι μία Ρώμη χωρίς Ρωμαίους, εθνικά Ρωμαίους, Λατίνους Ρωμαίους,
Μια Ρώμη που δεν έχει πρωτεύουσα τη Λατινική Ρώμη, αλλά την ελληνική, το ελληνικό Βυζάντιο, Παύλα, Κωνσταντινούπολη, Παύλα, Νέα Ρώμη. Έχει πλέον ελληνικό πληθυσμό και έχει άλλη θρησκεία. Οπότε μιλάμε για ξεχωριστό κράτος. Γι' αυτό και πάλευαν οι επιστήμονες να βρουν μια νέα ονομασία, παρότι συνεχίζουν να ονομάζονται Ρωμαίων Βασιλεία η Ρωμανία ή ότι είμαστε οι Ρωμαίοι, να έχουν κληρονομήσει πλέον πολιτικά τον όρο Ρωμαίος. Αλλά είναι μόνο πολιτικός όρος πλέον. Εθνοτικά ονομάζονται Γρικοί. Γιατί δεν ονομάζονται Έλληνες? Γιατί ο όρος Έλλην έχει λάβει πλέον θρησκευτικό χαρακτήρα και προσδιορισμό. Ο Έλλην έχει συνταυτιστεί ξεκάθαρα μόνο με τον παγανιστή, με τον πιστό, όχι καν της ελληνικής θρησκείας της αρχαίας, αλλά αυτή τον οποιασδήποτε, ήταν η λοιπόν, αντίληψη της την οποιασδήποτε μορφής παγανιστή. Σκεφτείτε ότι ο Φώτιος τον 9ο αιώνα, ο Ψελός τον 11ο αιώνα, ο Φώτιος χαρακτηρίζει τους Ρώσους, τους Σκανδιναβούς Ρώσους, ως Έλληνες, επειδή ήταν παγανιστές. Δεν εννοεί εθνοτικά Έλληνες, ούτε ότι πίστευαν στην αρχαία ελληνική θρησκεία, ότι πίστευαν στους Σκανδιναβούς θεούς. Ο Ψελός χαρακτηρίζει τους Κινέζους Έλληνες, τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν, εννοώντας ότι πιστεύουν σε μια ειδωλολατρική θρησκεία. Άρα, Γρεκοί εθνοτικά, πολιτικά Ρωμαίοι. Πάμε τώρα επί της ουσίας, γιατί ξεφύγαμε λίγο για να πούμε αυτή την εισαγωγή, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έχουμε λοιπόν μια νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, της οποίας, όπως πολύ ωραία έλεγε ο Αντρέ Πιγκανιόλ, και θέλω πάντοτε να παραπέμπω σε πηγές, ο Ελληνισμός ξαναβρήκε σε αυτήν, στην Κωνσταντινούπολη, την ισχυρή του πρωτεύουσα. Ενώ παράλληλα η Ρώμη ξαναγινόταν πάλι η πρωτεύουσα του Ρωμανισμού, του Λατινισμού εννοώντας. Λοιπόν, έχουμε τον εκβαρβαρισμό της Δύσεως, αυτό έχει σημασία για να πούμε μετά πώς έρχεται ο Καρλομάγνος, διότι γίνεται η εισβολή των γερμανικών φίλων Γότθων, Οστρογότθων, Βυσιγότθων, του Ατήλα και όλων αυτών, οι οποίοι καταλύουν όλο το δυτικό τμήμα. 410 η Ρώμη αλώνεται από τον Αλάριχο, το 476 έχουμε την πολυδιάσπαση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους, κυριαρχεί το βαρβαρικό γερμανικό στοιχείο, και ενώ στη Δυτική Ευρώπη οι βαρβαρικές εισβολές αφανίζουν τον αρχαίο ελληνικό ή ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, όπως παραδέχεται ο Σοβιετικός Λευτσένκο, το Βυζάντιο περιμαζεύει την κληρονομιά του ελληνισμού. Λοιπόν, σημαντικό αυτό, γιατί βλέπουμε μέσα από την κουβέντα ότι η δυτική αυτοκρατορία έχει βιαίως μεταλλαχθεί πλέον. Έτσι. Και εκβαρβαριστεί, καταληθεί, εκγερμανιστεί. Την ίδια στιγμή στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, το 400, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε κάτι που δεν το ξέρει κανείς, ένα μεγάλο αντιγερμανικό κίνημα, το οποίο θέλει να εξορίσει όσους Γότθους είχαν βάλει, ιδίως ο Θεοδόσιος ο πρώτος είχε δεχθεί να μπουν στην Κωνσταντινούπολη. Και ξεκινάει μετά το Θεοδόσιο τον πρώτο, επί Θεοδοσίου Δευτέρου και επί της Αθηναίδος Ευδοκίας, της Ελληνίδας Αθηναίας Αυτοκράτηρας, γυναίκα του Θεοδοσίου του Δευτέρου. Έχουμε το λεγόμενο Πανελλήνιον. Συνέσιος ο Κυριναίος, ο πνευματικός του, ένα κίνημα αντιγερμανικό αλλά και αφυπνιστικό ελληνικό, το οποίο, όπως παρατηρεί ο Ντεμουλιέ, είναι η αφύπνιση του ελληνικού στοιχείου του από αιώνες αποναρκωμένου στο πλαίσιο της ρωμαϊκής οικουμένης και αποτελεί την επανάσταση της οποίας ο ελληνισμός απέβει ο προτεργάτης κατά τον Διονύσιο Ζακυνθινό. Έχουμε λοιπόν αυτό που γράφει ο καθηγητής Καραγιανόπουλος πλέον, τη διαμόρφωση με το Βυζάντιο της κρατικής έκφρασης της τρίτης φάσεως της ελληνικής δημιουργίας μετά από την αρχαία, τον κλασικό δηλαδή, και τον μακεδονικό ελληνισμό. Ο Βυζαντινός είναι η τρίτη έκφραση της ελληνικής δημιουργίας. Και πράγματι, πρέπει να κάνω αναφορά σε μερικά πράγματα για να αποδείξουμε καταρχήν το πρώτο στοιχείο από τα τρία. Ελληνικό της. Πώς περιμάζεψε και περιέσωσε την κληρονομιά την αρχαία ελληνική, το Βυζάντιο. Ο Κλάους Όλερ, παραπέμπω πάντα σε διεθνείς πηγές, ξένες. Στο Βυζάντιο και όχι στην Λατινική Δύση βρήκε η παράδοση της ελληνικής αρχαιότητας τη φυσική της συνέχεια. Εκεί και όχι στη Δύση συνέχισαν να διαβάζονται, να μελετώνται, να σχολιάζονται, να αντιγράφονται τα μεγάλα έργα των αρχαίων Ελλήνων. Πράγματι,
Αν θα θυμάστε, ήδη ο Μέγας Κωνσταντίνος ιδρύει το πρώτο πανεπιστήμιο. Το 357 ο γιος του ιδρύει στην Κωνσταντινούπολη Βασιλική Βιβλιοθήκη Κόνστας με 30.000 τόμους και αντιγραφικό εργαστήριο με εξειδικευμένους καλλιγράφους, οι οποίοι μεταγράφουν σε περγαμηνές όλα τα αρχαία ελληνικά κείμενα που ήταν γραμμένα σε υλιτάρια από πάπυρο, ο οποίος δεν διασωζόταν, χανόταν με τον χρόνο. Έτσι, κατά τον ίδιο τον Μπολ Λεμέρλ, περισυλλέγεται η λογοτεχνία και η σκέψη της αρχαίας Ελλάδος εκεί που πήγαινε να εξαφανιστεί. Το 425 έχουμε την ίδρυση του πρώτου δημοσίου πανεπιστημίου στον κόσμο. Δυστυχώς οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν κάτι που έγινε 800 χρόνια μετά, το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο ιδρύεται στην Κωνσταντινούπολη. Με 10 έδρες ελληνικής γραμματικής και άλλες 10 λατινικής, 5 έδρες ελληνικής ρητορικής και μόνο 3 λατινικής. Μία έδρα ελληνικής φιλοσοφίας και 2 έδρες νομικής. Δηλαδή, τα ελληνικά υπερτερούν των λατινικών και δεν μιλάμε για θρησκευτικό. Μιλάμε για κοσμική παιδεία και μόνο, ξεκάθαρα. Παρ' όλα αυτά, οι Ευρωπαίοι, όπως είπα, προβάλλουν ως πρώτο πανεπιστήμιο την Πολώνια που ιδρύθηκε το 1088, 7 αιώνες μετά. Προσέξτε τώρα, σε αυτό το πανεπιστήμιο... Είναι συγκλονιστικά αυτά τα στοιχεία, πραγματικά. Αυτό το πανεπιστήμιο, για να συμπληρώσω... Ακόμη και οι δικοί μας... Έτσι, μα δεν τα ξέρουνε. Το πανεπιστήμιο αυτό... Σε αντίθεση, γιατί πολλοί λένε για τις σχολές τις αρχαίες ελληνικές, σε αντίθεση παραδείγματος χάρη με το Λύκειο του Αριστοτέλου στην Ακαδημία του Πλάτωνος, που ήταν ιδιωτικές σχολές, στο πανεπιστήμιο αυτό, γιατί είναι το πρώτο δημόσιο στον κόσμο. Οι φοιτητές δεν πληρώνουν. Έχουν φοιτητικό σύλλογο. Δημιουργείται φοιτητικό σύλλογο για πρώτη φορά, που εξέλεγε τους καθηγητές του, οι οποίοι διορίζονται κατόπιν εγκρίσεως της Συγκρήτου. Και επίσης, σε αντίθεση με τα πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν πολύ αργότερα στη Δύση, έχει αποκλειστικό κοσμικό χαρακτήρα και δεν διδασκόταν η θεολογία. Παρ' όλα αυτά το λένε το σκοταδιστικό Βυζάντιο, το οποίο μόνο θεολογούσε και τίποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι μια ισχυρή απάντηση προς αρκετούς οι οποίοι μιλούσαν για σκοταδισμό κλπ. Ακριβώς. Παρακάτω. 439, για να τα πούμε πολύ σύντομα. Και να δούμε και στη Δύση. Αντίστοιχα, χρονικά τι γινόταν. Το 439 θεσπίζεται το ελληνιστή διατίθεστε. Το 534 ο ίδιος ο Ιουστινιανός, τελευταίος λατινόφωνος αυτοκράτορας, από εκεί και πέρα είναι όλοι ελληνόφωνοι, καθιερώνει τις νεαρές στα ελληνικά, αναγνωρίζοντας ότι πλέον η ελληνική γλώσσα είναι η επικρατούσα στην αυτοκρατορία, ώστε... Ταύτη δε τη κοινή εν Ελλάδη, ώστε άπαση αυτών είναι γνώριμον και το πρόχειρον της ερμηνείας. Το 627 δε έχουμε την πλήρη ελληνοποίηση του κράτους, όταν ο Ηράκλειος, ο μέγας Έλληνας εκ Καπαδοκίας αυτοκράτορας, καθιστά πλέον επίσημη γλώσσα την ελληνική, οι λατινικοί τίτλοι όλοι αντικαθίστανται με ελληνικούς, με πρώτο τον τίτλο του βασιλέως, τον καθαρό μου αρχαίο ελληνικό τίτλο Βασιλεύς, και συνειδητοποιείται, όπως λέει η Εκατερίνη Χριστοφιλοπούλου, η ελληνικότης του κράτους. Την ίδια περίοδο αναδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο, διορίζοντας τον Στέφανο τον Αλεξανδρέα, έναν Αθηναίο, ο οποίος δίδασκε στην Αλεξάνδρεια. Αναδιοργανώνει το Πανδιδακτήριο, το Πανεπιστήμιο, σε καθαρά ελληνικά πρότυπα, όπου διδάσκεται Πλάτων, Αριστοτέλης και τα μαθήματα της Τετράκτιος, γεωμετρία, αριθμητική, αστρονομία και μουσική. Κατά τον Καρλ Κρουμβάχερ, τον μεγάλο γερμανό βυζαντινολόγο που έγραψε για τη βυζαντινή λογοτεχνία το κορυφαίο έργο που υπάρχει, η προς την αρχαιότητα σχέση κατά τη λογοτεχνική και πολιτιστική άποψη διατηρήθηκε πάντοτε στους Έλληνες διαμέσου του μέσου αιώνος, πλην ίσως κατά το σκότος της 8ης εκατοετηρίδος που έχουμε την οικονομαχία. Τον 9ο αιώνα έχουμε τον πρώτο βυζαντινό ουμανισμό, όπως λέει ο Λεμέρλ. Έχουμε τη Μυριόβιβλο του Φωτίου που διασώζει όλους τους αρχαίους Έλληνες. Έχουμε τον Αρέθα Κεσαρίας, έχουμε τον Θεόδωρο Στουδίτη και τους Στουδίτης μοναχούς που μεταφράζουν την αρχαία ελληνική γραμματεία, το Λέοντα το Φιλόσοφο. Το 862 αναδιοργανώνεται και πάλι το Πανεπιστήμιο ως πανδιδακτήριο της Μαγνάβρας υπό τη διεύθυνση
του λέοντος του μαθηματικού, εφευρίσκεται η ελληνική γραφή ως μικρογράμματη καλλιγραφική για πρώτη φορά με χωρισμό των λέξεων, τονισμό και στίξη, πράγμα που κατά τον Λεμέρ θα δώσει το όργανο για μια νέα ελληνική παιδεία και έναν νέο ουμανισμό. Όταν λέμε ότι συμβαίνουν αυτά τον 7ο, τον 8ο, τον 9ο αιώνα, στη Δύση δεν υπάρχει τίποτα. Τον 10ο αιώνα εξελίσσεται κατά τον Χάουζινγκ καθαρά σε ένας ελληνικός διαφωτισμός στο Βυζάντιο, με το λεγόμενο κίνημα του εγκυκλοπαιδισμού ως εγχείρημα ανακτήσεως διασώσεως του ελληνικού παρελθόντος, με το οποίο, όπως γράφει ο Τσάρλς Ντιλ, από πνευματική άποψη το Βυζάντιο με όλες του τις ρίζες βυθίζεται στο γόνιμο έδαφος της αρχαίας Ελλάδος. Και φέρνω παραδείγματα. Οι εκλογές του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, το λεξικό Σούδας που μας διασώζει αγνώστου συγγραφείς και αποσπάσματα από τελείως χαμένα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, η ελληνική, η παλατινή βιβλιοθήκη, ο Φιλόπατρης, ο Διδασκόμενος και άλλα. Με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Γιώργος Στρογκόρσκι, Ρώσος, ο οποίος όμως θεμελίωσε την βυζαντινολογία στην Αμερική, γιατί αυτός εγκαθίδρυσε τη βυζαντινολογία στην Αμερική, να λέει ο ελληνικός πολιτισμός για τον Βυζαντινό παρέμενε πάντοτε το θεμέλιο της πνευματικής του ζωής. Η ελληνική επιστήμη και φιλοσοφία, η ελληνική ιστοριογραφία και ποίηση αποτελεί το μορφωτικό αγαθό και του πιο ευσεβούς Βυζαντινού. Και αυτό απογειώνεται τον 11ο αιώνα, οπότε έχουμε κατά τον Διονύσιο Ζακυνθινό την εποχή οριμότητος του κλασικού ανθρωπισμού. Και θυμίζω ονόματα για να τα ψάξουν. Ιωάννης Μαυρόπους, Ακριτικός Κύκλος, το άσμα του Αρμούρη, Ιωάννης Ξυφυλίνος, ο Μέγας Πλατωνιστής Μιχαήλ Ψελός πλέον, έτσι, κτλ. Και η πνευματική ελίτ του 12ου αιώνος, του επομένου, θα προετοιμάσει με τη σειρά της την παλαιολόγια αναγέννηση, η οποία θα διακοπεί τραγικά το 1453, αλλά θα συμβάλλει παράλληλα καταλυτικά στην ευρωπαϊκή αναγέννηση. Έτσι, θέλω, τελειώνοντας με το πρώτο μέρος, ελληνισμός, τι προσέφερε το Βυζάντιο στον ελληνισμό, όλες οι μεταφράσεις που προέρχονται, που φεύγουν στη Δύση, σήμερα, αυτές που υπάρχουν και αυτές που κληρονόμησαν οι Δυτικοί, είναι όλες από ελληνικά, βυζαντινά, χειρόγραφα μετεφρασμένα στα ελληνικά και παράδειγμα φέρνω τα ονόματα. Επειδή πολλοί μιλάνε για τους Άραβες. Οι Άραβες μετέφραζαν μόνο μαθηματικούς, δεν τους ενδιαφέρει και λίγο Αριστοτέλη. Δεν τους ενδιαφέρει λογοτεχνία, ποιήση, τραγική κτλ. Λοιπόν, από αυτά που πήγανε στη Δύση, τα 7.800 χειρόγραφα που τους έχουν κληρονοδοτηθεί είναι ελληνικά, βυζαντινά και μόνο τα 1.945 αραβικά. Αυτά για να τελειώσει και το θέμα από τους Άραβες πήραμε και όχι από τους Βυζαντινούς. Όπως παραδέχεται ο Στίβεν Ράνσιμαν, βυζαντινός πολιτισμός, κορυφαίος, οι γνώσεις μας για τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδος θα ήταν πολύ λιγότερες χωρίς τους λογίους και αντιγραφείς του Βυζαντίου. Ή ο Σίριλ Μάγκο που λέει, αν δεν υπήρχε το Βυζάντιο, εμείς δεν θα είχαμε σήμερα ούτε Πλάτωνα, ούτε Αριστοτέλη, ούτε Ηρόδοτο, ούτε Θουκυδίδη, ούτε Εσχύλο ή Σοφοκλή. Ξεκάθαρες δηλώσεις. Το ίδιο επισημαίνει ο Πίτερ Μπράουν, ο οποίος λέει τα πιο εξαίσια σωζόμενα χειρόγραφα των κλασικών έργων προέρχονται από τη Μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη και ο Κλάους Όλερ, ο οποίος γράφει το σύνολο σχεδόν της αρχαιοελληνικής γραμματείας που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, διασώθηκε χάρη στους αντιγραφείς χειρογράφων των Βυζαντινών σχολών, βιβλιοθηκών, μοναστηριών και πανεπιστημίων. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο ότι πλέον το πρώτο σκέλος, ο πρώτος πυλώνας προέρχεται από το Βυζάντιο. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο χριστιανισμός. Και τι να πει κανείς, αυτό είναι το πιο γνωστό από όλους. Το πρώτο χριστιανικό κράτος της Οικουμένης είναι το Βυζάντιο. Εκεί θεμελιώνεται ο χριστιανισμός. Αποτελεί κατά τον Τζον Καρ τη μεγαλύτερη χριστιανική δύναμη της εποχής και πιθανώς όλων των εποχών που υπήρξε ποτέ, η οποία διαμόρφωσε για πρώτη φορά ένα χριστιανικό έθνος οικοδομημένο πάνω στο ρωμαϊκό νόμο και την ελληνική γλώσσα και παιδεία. Και εκεί γίνονται όλες μα όλες οι οικουμενικές σύνοδοι
που καθόρισαν το χριστιανικό δόγμα και για τους Λατίνους και για τους Καθολικούς. Μετά, μέχρι και το σχίσμα του 1054, όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι που αναγνωρίζονται και από τους Δυτικούς γίνονται, και φέρνω για παράδειγμα, για να τα θυμηθούμε λίγο, πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε το 325 στη Νίκαια της Βυθινίας. Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος το 381 στην Κωνσταντινούπολη, που συμπληρώνει το σύμβολο της πίστεως. Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 στην Έφεσο, παντού στη Βυζαντινή Επικράτεια. Τέταρτη Οικουμενική το 451 στη Χαλκιδόνα. Πέμπτη Οικουμενική το 553 στην Κωνσταντινούπολη. Έκτη Οικουμενική το 680 στην Κωνσταντινούπολη, η λεγόμενη Εντρούλο Σύνοδος. Η Πενθέκτη που έγινε το 692 που συμπλήρωσε τους 102 κανόνες. Και η Εβδόμη το 787 στη Νίκαια. Το κράτος λοιπόν αυτό είναι αυτό που διαμόρφωσε αποκλειστικά τον χριστιανισμό ως θρησκεία. Πάει και ο δεύτερος πλήγωνος. Το πρώτο χριστοκεντρικό, θα λέγαμε έτσι. Ακριβώς. Εν ολίγης. Το πρώτο καθαρά χριστιανικό. Αυτό θεμελίωσε το δόγμα του χριστιανισμού ως θρησκείας. Ξεκάθαρα. Όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι αυτές αναγνωρίζουν και οι Δυτικοί. Μέχρι πριν το σχίσμα, όλες αυτές οι Σύνοδοι είναι αναγνωρισμένες και από τους Δυτικούς. Το δόγμα το χριστιανικό διαμορφώνεται στο Βυζάντιο. Είναι το πρώτο χριστιανικό κράτος. Και φυσικά. Ο τρίτος πυλώνας που είναι το Ρωμαϊκό Δίκαιο. Ρωμαϊκό Δίκαιο, όταν λέμε η Ρώμη ίδια, όσο επικρατούσε η πάλε ποτέ, η Pax Romana, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δημιουργούσε νόμους, αλλά ποτέ δεν τους κωδικοποίησε. Υπήρχε ένα χάος. Δεν υπήρχε Ρωμαϊκό Δίκαιο στην ουσία, παρά μόνο εθιμοτυπικό. Αυτό που αποκαλούμε Ρωμαϊκό Δίκαιο είναι το Ιουστινιάνιο Δίκαιο. Είναι το Βυζαντινό Δίκαιο στην ουσία. Αυτό τους κληροδοτήθηκε. Το Βυζάντιο αποτελούσε μεν οργανική συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά με άλλη πρωτεύουσα, Κωνσταντινούπολη αντί Ρώμης, άλλη εθνογραφία, Έλληνες και εξελληνισμένη αντί Λατίνων, άλλη θρησκεία, χριστιανισμός αντί παγανισμού και άλλη γλώσσα ελληνική αντί λατινικής. Υπήρξε δηλαδή αυτοκρατορία ελληνική συγχρόνως και ρωμαϊκή κατά τον Καραγιαννόπουλο. Γι' αυτό και Ρωμαίος κατέληξε να σημαίνει πλέον κατά τον Γκρουμπάχερ τώρα τον Έλληνα καθόλου, τον χριστιανόν φυσικά Έλληνα. Έτσι λοιπόν, αν ο τρίτος πυλώνας είναι το Ρωμαϊκό Δίκαιο, τότε η ελληνοχριστιανική αυτοκρατορία της Ρωμανίας είναι εκείνη που το κωδικοποίησε, το ανέπτυξε και το διέδωσε στην Ευρώπη. Το 439 έχουμε την πρώτη επίσημη κωδικοποίηση του Ρωμαϊκού Δικαίου μετά την Δωδεκάδελτο, παρακαλώ, που είναι ο Θεοδοσιανός κώδικας. Και το 529 έχουμε την έκδοση από Έλληνες νομομαθείς, Τριβωνιανός και όλοι αυτοί, σε Έλληνες στήριξε το έργο του Ιουστινιανός, ο Ιουστινιάνιος κώδικας, ο κώδεξ της Ιουστινιάνης, ο οποίος κυκλοφορεί σε συμπληρωμένη έκδοση το 534, ενώ το 533 δεκαεξαμελής επιτροπή υπό τον Έλληνα Τριβωνιανό πάλι εκδίδει τον Πανδέκτη, που αποτελείται από 50 βιβλία, που αποδελτίωσαν 2.000 έργα κλασικών νομικών και τις εισηγήσεις σε 4 βιβλία και νέο κανονισμό λειτουργίας νομικών σπουδών. Το Ιουστινιάνιο Δίκαιο λοιπόν, το Corpus Juris Civilis και τα απανθίσματά του, όπως η εκλογή των νόμων αργότερα το 726, ο πρόχειρος νόμος το 870 επί Μακεδονικής Δυναστείας και τα βασιλικά το 888, απετέλεσαν τη βάση της νομικής σκέψεως ολόκληρης της Ευρώπης. Υπήρξε το πρότυπο αρχικά για τον Ναπολεόντιο κώδικα και μετά από τον 12ο αιώνα όλα τα νεότευτα κράτη που δημιουργούνται στη Δύση, η σημερινή Δυτική Ευρώπη, με βάση αυτά θεμελιώνουν το αστικό τους δίκαιο, με βάση αυτά διαμορφώνουν τους κανόνες κοινωνικής συμβιώσεως και κρατικής λειτουργίας τους. Έτσι, όπως παραδέχεται ο Τσαρλς Ντιλ, ξαναδίδαξε το Βυζάντιο στη Δύση την ιδέα του κράτους, τις αρχές της κοινωνικής οργανώσεως, εξάλλου διαποτίζοντας την αυστηρότητα του παλαιού ρωμαϊκού νόμου με το νέο πνεύμα του χριστιανισμού, εισήγαγε στον νόμο μια άγνωστη ως τότε μέρημνα για κοινωνική δικαιοσύνη, δημόσια ηθική και ανθρωπισμό. Και παράλληλα αναπτύσσεται εκεί για πρώτη φορά και η νομική επιστήμη. Σε αυτό, στο Βυζάντιο, υπήρχαν νομικές σχολές και παραγωγή νομικών. Το 1045 λειτουργεί το Διδασκαλείο Νόμων,
Πρόκειται για τη νομική σχολή, που, η νομική σχολή των Μαγκάνων που λέμε, που εγκαθίσταται στη Μονή Αγίου Γεωργίου Μαγκάνων, με βιβλιοθήκη ογκοδέστατη και δωρεάν εγγραφή, πάλι δωρεάν εγγραφή για όλους. Η πρώτη δωρεάν νομική επιστημονική σχολή. Λοιπόν, συνεπώς, ήδη αποδείξαμε με πολύ λίγα λόγια όσο μπορούσαμε περισσότερα, και ας πούμε πολύ λογάς, ότι ο χρόνος είναι ότι αδυσόπιτος, αλλά νομίζω ελληνικός ότι πολιτισμός, χριστιανισμός, ρωμαϊκό δίκαιο είναι ξεκάθαρα η επιχειρηματολογία και με τις πηγές και όλα αυτά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι σήμερα κάναμε όλοι ένα μάθημα πατριδογνωσίας, ωφέλιμο για όλους μας. Έτσι, και απαντήθηκε, αγαπητοί μου φίλοι, το ερώτημα όσον αφορά τις ρίζες της σύγχρονης Ευρώπης, Βυζάντιο ή Καρλομάγνος. Έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει και μια σχολή, θα λέγα έτσι, σε εισαγωγικά στην Ελλάδα, που αμφισβητούν και τις έννοιες Ρωμιός. Ρωμιός σου λέει ή Έλληνας τελικά. Υπάρχει εδώ κάποια αντίθεση? Δεν υπάρχει ουδεμία απολύτως αντίθεση. Να σας το πω αλλιώς. Να κλείσουμε με ένα να μήνυμα. Κλείσουμε αυτό. Με ένα μήνυμα, γιατί πολλοί αμφισβητούν τα πάντα, και μιλάμε για δική μας σχολή, ελληνική δηλαδή. Οι Έλληνες, από την, ως γένος, ως έθνος, ως φιλή, ως, από τα πανάρχια χρόνια έχουμε αλλάξει πολλές ονομασίες. Σκεφτείτε ότι όταν και εγώ εξηγώ σε κάποιους που λένε «Μα οι Βυζαντινοί δεν ονομάζονταν ποτέ Βυζαντινοί» ή «Ονομάζονταν Ρωμαίοι» ή «Δεν ονομάζονταν Έλληνες». Λέω «Οι Μικυναίοι». Ονομάζονταν ποτέ Μικυναίοι? Είναι εφεύρημα άλλων επιστημονικός όρος, όπως το Βυζάντιο. Ονομάζονταν Έλληνες? Όχι. Ονομάζονταν Δαναοί, Αργοί ή Αχαίοι. Δεν υπήρχε ακόμα η ονομασία Έλληνες. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν Έλληνες? Σωστό. Ήταν. Πάντως και το Ρωμιός δεν είναι εφεύρημα. Το Ρωμιός τι είναι λοιπόν? Είναι μια προσαρμογή των Ελλήνων στη νέα πολιτική κατάσταση, η οποία δημιουργείται όταν το 212 ο Ρωμαίος αυτοκράτορ Καρακάλλας δίνει προς όλους τους υπηκόους της αυτοκρατορίας, τους ελευθέρους, την έννοια του Ρωμαίου πολίτη, και από εκεί και πέρα οι περισσότεροι Έλληνες αποκτούν και την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη. Όταν μεταβιβάζεται η πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη, στην ουσία μεταβιβάζεται και παίρνουμε με μια διαδικασία που διαμορφώνεται από τον 4ο στον 6ο αιώνα, όπου δημιουργείται ο πλήρης εξελληνισμός και παράλληλα εκχριστιανισμός της αυτοκρατορίας, που επικρατεί τον 7ο πλέον αιώνα. Αφού ο Έλλην έχει πάρει το προσωνύμιο, το καθαρά θρησκευτικό, το αναλύσαμε προηγουμένως, Έλλην σημαίνει ο παγανιστής, οποιασδήποτε φυλής καταγωγής ή γλώσσας. Άρα, πλέον, πολιτικά είμαστε Ρωμαίοι και το κρατάμε και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Διότι όποιος είναι ο βασιλεύς των Ρωμαίων, όποιος έχει τον τίτλο των Ρωμαίων, είναι αυτός που κρατάει τα ηνία της οικουμένης. Και εθνοτικά Γρεκοί. Και από το 13ο αιώνα και μετά αρχίζει να επανέρχεται. Θυμηθείτε το Βατάτζι, θυμηθείτε τον Νικήτα Χωνιάτη, θυμηθείτε το Λαόνικο Χαλκοκονδύλι, ακόμα και τον τελευταίο λόγο του Παλαιολόγου. Επανέρχεται σταδιακά και το όνομα Έλλην, το οποίο χάνει το θρησκευτικό του πρόσημο και ξανααποκτά το εθνικό. Αλλά μέχρι τότε, Ρωμιός, όπως γράφει και ο Κρουμπάχερ, είδαμε, είναι ο Έλλην χριστιανός. Και δεν ήταν εφεύρημα προφανώς, όπως είπαμε αυτό. Αν ρωτούσαμε έναν έτσι, πολίτη επί Βυζαντίου τι είναι, θα σου έλεγε Ρωμιός. Δεν Ρωμαίος. Είναι κάτι που το ανακαλύψαμε εμείς μετά. Όχι, βέβαια. Για να αλλάξουμε την ιστορία. Όχι, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι δεν ήταν Έλληνας. Ακριβώς. Όταν οι ίδιοι μας αναγνώριζαν ως Έλληνες και μας φωνάζανε Imperator Graecorum και όλοι οι Λατίνοι, οι οποίοι προσπαθούσαν να μας κλέψουν, διότι όλοι θέλαν τον τίτλο των Ρωμαίων, δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν είχε εθνικό προσδιορισμό το Ρωμαίος. Όποιος είχε τον τίτλο του Ρωμαίου, είχε τα ηνία της οικουμένης. Γι' αυτό παλεύαμε τόσο να κρατήσουμε εμείς τον τίτλο, γι' αυτό πάλευαν ο Καρλομάγνος και οι Δυτικοί με το εφεύρημα, το κρατικό μόρφωμα, και μετά η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Οι οποίοι ακόμη και τώρα οικειοποιούνται το τίτλο. Να οικειοποιηθούν τον τίτλο του Ρωμαίου. Άστε. Μα όσο Ρωμαίοι ήταν οι Φράγκοι και οι Γερμανοί, που δεν είχαν καμία σχέση με τους αρχαίους Ρωμαίους, άλλο τόσο ήμασταν εμείς, που ήμασταν Έλληνες. Ο τίτλος μας έδινε το αυτοκρατορικό
αξίωμα, το αυτοκρατορικό ιδεώδες. Μας έδινε το πολιτικό περιεχόμενο. Είμαστε ευχαριστούμε. Ξεκάθαρα ήταν νομίζω τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, εγώ σας νομίζω ευχαριστώ. Ότι είμαστε πραγματικά σήμερα. Προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ένα μήνυμα πριν πούμε ένα γεια, κλείνοντας την εκπομπή, γιατί ανέφερες και ένα έτσι, όρο που θεωρώ σημαντικό, ίσως να κάνουμε μια άλλη εκπομπή για τον ελληνικό διαφωτισμό. Γιατί πάλι όλοι μας έχουν βομβαρδίσει με το δυτικό διαφωτισμό, που οφείλουμε πάρα πολλά και έχει να κάνει και με την ανεξαρτησία και την ελληνική επανάσταση και όλα αυτά. Έτσι κλείνοντας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μάνο. Τον τελευταίο λόγο τον έχεις εσύ. Τον τελευταίο. Έτσι να κλείσεις. Ο ελληνικός διαφωτισμός είναι πολύ αρχαιότερος από τον αντιθρησκευτικό και τον τελείως προτεσταντικό διαφωτισμό που δημιούργησαν οι δυτικοί. Ο δικός μας βρίσκεται πάνω στα τρία αυτά στοιχεία, τα οποία πρέπει να αποτελούν ακόμα και τώρα τα ιδανικά μας. Ελληνοσύνη, χριστιανοσύνη, ρωμιοσύνη. Αυτοί είναι και οι πυλώνες και για σήμερα. Αυτοί λοιπόν, είναι και οι πυλώνες πάντοτε και για διαχρονική και επίκαιρη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.